Σε έναν άλλον αξιόλογο άνθρωπο και πολύ καλή ηθοποιό που αγαπάμε εξίσου, την Τζόι Σεβίδη, η οποία έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στον Άλεξ Αλεξανδράτο. Αποκαλυπτικότατη, θεωρώ. Τον Γκέν, όχι τον Άλεξ. Εντάξει, τον έδωσε ένα άλλο όνομα. Γκέν όμως είναι. Γκέν Αλεξανδράτο. Που μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες περνά, αλλά είπε επίσης ότι έχει ένα κακό κριτήριο στο να επιλέγει ανθρώπους να είναι κοντά της. Και μάλιστα χαρακτήρισε τον εαυτό της και βλάκα, μέσα εισαγωγικά. Για πάμε να την ακούσουμε και να τη δούμε. Είσαι και γυναίκα που ποτέ δεν υπηρέτησε αυτό που λέμε lifestyle. Εντάξει, για μένα το lifestyle είναι για πολλές κλωτσές και μόνο σαν λέξη. Τι θα πει lifestyle, δηλαδή, τι είναι αυτό, πώς ξυπνάω εγώ σε ποιο γυμναστήριο, πάω, που κάνω υπασία, που κάνω το μαλλί και που κάνω το νύχι. Αυτά και μόνο που τα ακούω θέλω να ξεράσω. Σημαίνει ότι είναι άνθρωποι χωρίς κανένα περιεχόμενο και χωρίς πνευματικό υπόβαθρο. Τι θα πει lifestyle. Άι μωρή, κοίτα ξύπνα το μυαλό σου λίγο πρώτα. Κοίτα να βάλεις δύο φωνήεντα στη σειρά, να μιλάς σαν άνθρωπος. Είσαι στην προσωπική σου ζωή πιο δυναμική. Κατά είμαι στην προσωπική μου ζωή, ένας βλάκας και μισός είμαι. Γιατί όχι, το λες δεν αυτό. Είμαι πολύ δυναμική όσον αφορά τη δουλειά μου και τις διεκδικήσεις μου. Δηλαδή για τη δουλειά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι το καλύτερο και θα εμείνω. Είμαι πολύ αποψάκιας. Και πολύ ανοιχτή βέβαια σε προτάσεις και καινούργια ακούσματα. Αλλά γενικά δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπαίνω σε ένα χώρο και είναι μπίκιο βελικιακάς. Πολλοίς κόσμος το πιστεύει αυτό, γιατί έχει μπερδευτεί από την εικόνα μου την πρώτη, από τους μεν και δεν, και νομίζουν ότι θα μπει αυτή και θα είναι ο καπετάν ένας. Δεν είμαι έτσι. Είμαι ένα πολύ ντροπαλό κοριτσάκι. Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε μια παλιωράτσα, γύφτικη, που του λέω εγώ, γιατί είμαστε τσιγκαναριό και έχουμε μάθει να ζούμε σε τσιγκαναριό. Δηλαδή από τη στιγμή που αποφασίζουμε ότι θα κάνουμε τη δουλειά των ονείρων μας, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πάρα πολλές υποχωρήσεις. Και σε αμοιβές και στα πάντα. Χωρίζεις κιόλας. Χωρίζω κιόλας, σωστά. Ναι. Πώς το ανακοίνωσε? Πώς μου το ανακοίνωσε? Αχ, μου... Εγώ είχα δει ότι ετοιμαζόσουν να μαγειρέψεις κιόλας, να κάνεις τραπέζι. Α, τα ξέρεις όλα, ναι. Είναι το αγάπη με το γνωστό. Είναι η ζωή είναι ανώτερη της κωμωδίας. Πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Ναι, να μιλήσουμε, να μαγειρέψουμε, να βάλω τα κεράκι, να καλώ ατμόσφαιρα. Και το να μιλήσουμε ήταν, ξέρεις, είμαι με έναν άλλον άνθρωπο. Εσύ? Εγώ, τώρα μου κάνεις ψυχανάλυση. Εγώ έχασα τον κόσμο, αλλά συνήθως όταν χάνω τον είχες κόσμο... Είχες μαγειρέψει και φτιάξει όλα αυτά επειδή νόμιζες ότι θα τα χρησιμοποιήσετε. Ναι, ήταν το λιγότερο. Έχασα τον κόσμο γιατί πίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν το άλλο μου μισό. Ναι, και είπα τώρα χωρίς μισό πώς θα ζήσω. Έζησα όμως μια χαρά. Κρατάς επαφή με τους πρώην συντρόφους σου, φιλική επαφή? Δεν μ' αρέσει. Όχι, αυτό πολύ. Δεν είμαι τόσο Σουηδέζα, είμαι πιο Μεσογειακή. Δεν είπα ότι άμα τον δω τον άλλον δεν θα τον αλίμονο. Αλλά δεν κάνω και κολλητηρίκια, δεν είμαι τόσο προχώ. Είσαι και γυναίκα που ποτέ δεν υπηρέτησε αυτό που λέμε lifestyle. Εντάξει, εμένα λίγο με στεναχώρησε βέβαια, αλλά το αντιμετωπίζει τελείως δυναμικά βέβαια η Joyce. Και την αγαπώ πάρα πολύ, είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πολύ δυνατή προσωπικότητα. Βέβαια, η ίδια κρίνει τον εαυτό της ότι έχει λάθος κριτήριο στις προσωπικές επιλογές στις σχέσεις της. Βέβαια, και αυτό ήταν τελείως αποκαρδιωτικό. Πραγματικά, χάνεται η γη κάτω από τα πόδια σου και χάνεις τον κόσμο ολόκληρο. Και ναι, πόσο περίμενε κιόλας, παιδιά. Εκεί που να ετοιμάζεις φαγητό, ξέρω εγώ, να νομίζεις ότι είναι όλα τέλεια, ρομαντικό δείπνο και όλα σου χωρίζει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο. Σου έρχεται ένας κουβάς. Λοιπόν.